την εκτίμηση πως η διάθεση αμνοερυφίων στην Ήπειρο αυτές τις ημέρες του Πάσχα είναι καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, έκανε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης ερωτηθεί σχετικά. Ωστόσο, όπως σημείωσε, υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την τιμή που πωλήθηκαν, αλλά και με τις τιμές του γάλακτος. Αναφέρθηκε δε στη συνεργασία του και τη συνεχή επαφή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορύδη, προκειμένου να εξευρεθούν οι καλύτεροι τρόποι ενίσχυσης των αγροτών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Ο κ. Καχρημάνης πρόσθεσε ότι σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν ακόμα οι πτηνοτρόφοι, χειροτρόφοι αλλά και η παραγωγή κηπευτικών και άλλων προϊόντων, οι οποίοι θα χρειαστούν βοήθεια προκειμένου να μείνουν όρθιοι την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, αυτές τις ημέρες είμαστε σε μια συνεχή επαφή με το Υπουργείο και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, για τα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Ειδικά τα αμνοερήφια είναι ένα θέμα το οποίο είναι εποχικό εντός εισαγωγικών. Ειδικά δε για τα κατσίκια είναι η μόνη φορά το χρόνο που πουλούνται. Στην περιοχή μας δεν βλέπω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Ως Ήπειρος έχουν πουληθεί τα αμνοερήφια, αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που δεν πουλήθηκαν. Από το εξωτερικό ελάχιστες ποσότητες ήρθαν σε αμνοερήφια. Οι τιμές που πήραν η παραγωγή και αυτοί που τα πούλησαν δεν ήταν υπρέπουσες, δεν βγαίνει με τέτοιες τιμές, και το Υπουργείο αυτό έχει να λύσει δύο κατευθύνσεις, ειδικά στον τομέα των κτηνοτρόφων. Ένα, στις τιμές του γάλακτος που δυστυχώς ακόμα συνεχίζουν και φέρνουν γάλα από το εξωτερικό, και αυτός είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός στα ΠΟΠ προϊόντα. Βέβαια εκεί μας απάντησε ο Υπουργός ότι κατεβαίνει πρόταση ότι τα πρόστιμα θα είναι και μέχρι τα 6% του τζίρου των μεγάλων επιχειρήσεων, και θα είναι και ποινικό το αδίκημα ώστε να μην τολμά κανένας να το κάνει ξανά. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Το δεύτερο όμως είναι ότι ψάχνουν τη βοήθεια πώς θα γίνει. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο εγώ το βάζω. Παράδειγμα, ο νομός Ιωαννίνων έχει 300.000 πρόβατα, ζωικό κεφάλαιο, έτσι. Υπάρχουν νομοί στην Ελλάδα οι οποίοι βρίσκονται με 3 εκατομμύρια ζωικό κεφάλαιο μέσω των καταστάσεων του ΟΣΔΕ. Εκεί νομίζω, και αυτή είναι η πρόταση που έκανα εγώ, ότι να μην γίνει οριζόντιο το σύστημα της βοήθειας να γίνει αφού βγάλουν στοιχεία από το Άρτεμις, είναι το πρόγραμμα που έχουν αυτοί που παραδίνουν γάλα, είναι γραμμένοι στο πρόγραμμα Άρτεμις. Δηλαδή άμα και προχτές πήραν συνδεδεμένες ενισχύσεις, έτσι. Αν δεν έχεις τουλάχιστον 100 γραμμάρια αναπροβατή να δώσει ένα ζώο, δεν παίρνεις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Όλα αυτά, το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το πρόγραμμα του Άρτεμις που έχουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, που έχουν ό,τι γίνεται με τους εμβολιασμούς, με τα θηλυκά ας πούμε, όλα που κάποια στιγμή που τα κρατάνε, όλα αυτά, όπως για μένα και το σύστημα που περνάνε όλα τα τιμολόγια από τον ΑΑΔΕ, πρέπει να βγάλουν έναν τρόπο να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά κοπάδια στην Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς σε περιοχές έχουν βάλει και χέρι στο εθνικό απόθεμα με, για μένα, όχι σωστά στοιχεία. Πρέπει να στηρίξουμε τους καθεαυτού κτηνοτρόφους. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται με το Υπουργείο και νομίζω αυτό θα γίνει. Επίσης, το έθεσε το θέμα και των πτηνοτρόφων στην περιοχή μας και των χειροτρόφων και γενικά όλων που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, όπως είναι και αυτοί με τα κηπευτικά και με άλλα προϊόντα. Σήμερα ξέρω ότι γεμίζουν οι αποθήκες από κοτόπουλα. Τα βάζουν στην κατάψυξη. Γιατί τις πρώτες μέρες πήρε ο κόσμος φοβούμενος από τον κορονοϊό, σήμερα δεν πουλούνται. Και μαθαίνω ότι δεν βάζουν και εκτροφές. Όλα αυτά είμαστε από κοντά και σε πλήρη συζήτηση με το Υπουργείο για το αύριο της βοήθειας που θα γίνει κεντρικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς όλους τους παραγωγούς.